Ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καλαμάτα, τον κύριο Βασίλη Παπασταθίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Παπασταθίου, έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι αυτή η πρόσκληση έρχεται συνδυαστικά με την περιφέρεια. Έτσι, επικαιροποιήθηκε η στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Και επειδή ο κόσμος ακούει για στρατηγική, για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τι ακριβώς είναι αυτό και πόσο τον αφορά στην καθημερινότητά του? Ναι, αυτό είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Δεν υπάρχει επίσημα καταγεγραμμένος ορισμός βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, η ασάφεια στον κόσμο. Mm-hmm. Εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1750 περίπου, που ένας δασολόγος έκρινε ότι δεν αρκούσε να κόβει ξύλα, αλλά έπρεπε να ανακαλύψει ένα σύστημα όπου τα ξύλα που κόβει να είναι τόσα όσα φυτεύει, να συνεχίσει να του δίνει ξυλία. Mm-hmm. Έτσι γεννήθηκε η έννοια της αειφορίας, δηλαδή της συνεχούς κίνησης, της παραγωγής και κατανάλωσης. Μετά από πολλά εργατικά ατυχήματα που έγιναν, χημικά ατυχήματα που έγιναν το 1972 στην Ιταλία, αναπτύχθηκε η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης περιβαλλοντολογικά. Να. Δηλαδή, να περιορίσουμε την ανάπτυξή μας τόσο, ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα στο φυσικό μας περιβάλλον και περισσότερο να μην μειώνουμε τους πόρους φυσικού περιβάλλοντος, όχι τόσο για εμάς, για τους χρήστες του σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, για τα παιδιά μας. Οι πόροι μας είναι περιορισμένοι. Είναι η θάλασσα, τα δέντρα μας, τα δάση μας. Mm-hmm. Συνεπώς, έτσι μπήκε και στον περιβαλλοντικό όρο και μετά αναπτύχθηκε στον όρο των επιχειρήσεων. Το ακούμε συχνά. Η βιώσιμη επιχείρηση είναι η επιχείρηση η οποία είναι επικερδής. Φτάνοντας στο σήμερα, όταν εννοούμε βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μιλούμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Πόλεις οι οποίες έχουν πολίτες, οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι, είναι χαρούμενοι, έχουν εγγυημένη μια ανθεκτική, ζουν σε ένα εγγυημένο οικοσύστημα, ανθεκτικό, που αντέχει σε πλημμύρες, σε καταστροφές, σε σεισμούς. Έχει μια τοπική οικονομία που είναι πάρα πολύ δυνατή, εύρωστες επιχειρήσεις, έχουν κοινωνική συνοχή και βοηθούν τους αδύναμους και τους αδυνάτους. Άρα μπορούμε να το εξειδικεύσουμε λέγοντας ότι είναι μια πόλη που έχει ευτυχισμένους πολίτες. Okay, τεχνοκρατικά, εγώ να πω ότι παίρνετε άριστα στην προσέγγιση. Τώρα, πρακτικά όμως, για να φτάσουμε σε μια πόλη που να έχει ευτυχισμένους πολίτες, πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες δράσεις και όριμες, εγώ θα πω. Πρέπει να έχουν ένα βαθμό οριμότητας, γιατί όταν ακούμε για επικαιροποιήσεις προγράμματος, κάτι δεν πήγε καλά. Να ξεκινήσω από εκεί. Ναι, μιλάμε τώρα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τη στρατηγική του 2014-2020. Είχε προϋπολογισμό 9.160.000 ευρώ και απορροπήθηκε το 50%. Ως μέσος όρος, να σας πω ότι ήταν καλός. Ήταν καλός. Σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις, σίγουρα σε σχέση με το υπόλοιπο δίπελο της περιφέρειας της Πελοποννήσου, που ήταν το Άργος και τον Αύλιο, που είχαν 10% απορρόφηση, ήταν καλό. Όμως, ερχόμαστε εδώ τώρα να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας και να εντάξουμε και το υπόλοιπο 50% που δεν μπήκε μέσα. Θα έχουμε συνεχόμενα έργα ή θα έχουμε νέα έργα? Είναι συνεχόμενα. Είναι και συνεχόμενα και νέα. Mm-hmm. Συνεχόμενα έργα είναι η ανάπλαση της πλατείας 23 Μαρτίου, η Αναγνωσταρά και πολλά προνοιακά ζητήματα. Δημιουργούν ένα κέντρο διημέρευσης και φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε και όσον αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού και τη δομή του, το κέντρο ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, το ΚΙΦΥ, βρίσκεται στην οδό Θουκυδίδου. Και έχουμε και μια πολύ μεγάλη δράση για προληπτική ιατρική στα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Πάρα πολύ σημαντική. Άρα, να το πούμε πολύ απλά, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο το κομμάτι το περιβαλλοντικό ή αυτό τη καθημερινότητα ή τη αποτύπωση με κάποιε παρεμβάσει που μπορεί να έχουν βιοκλιματικά στοιχεία, αλλά έχει να κάνει και με την κοινωνία και την πρόνοια. Πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά εξειδικεύονται στον άνθρωπο. Έχουμε εξειδικεύσει 4 στόχους. Ο ένας είναι η βελτίωση των υποδομών. Ο δεύτερος είναι να αναδείξουμε το πολιτιστικό πλούτο της Καλαμάτας και το τουριστικό του προϊόν. Ο τρίτος είναι να ενισχύσουμε την οικονομία και την επιχειρηματικότητα προς μία μετάβαση προς πράσινες υποδομές. Και ο τέταρτος και ο πιο σημαντικός, αυτός που αναφέρεται, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, να βοηθήσουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας. Και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ευημερία και υγεία, η μεγαλύτερη διαφημιστή του τόπου μας είναι οι ίδιοι μας οι πολίτες. Mm-hmm. Αν αυτοί είναι χαρούμενοι, είναι και ο τόπος καλά. Προφανώς το αποτύπωμα πρέπει να είναι πολλαπλασιαστικό. Αν σας έλεγα για κάποια εμβληματικά έργα που δημιουργούν μια τέτοια τάση, δηλαδή στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο της οικονομίας, που θα τα δούμε το επόμενο διάστημα στην πόλη της Καλαμάτας. Τα νέα έργα λοιπόν που εντάξαμε στην στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τα σημαντικά, αν θα θέλετε, όπως το αναδεικνύετε εσείς, είναι η ολοκλήρωση, η επισκευή και επανάχρηση του κτηρίου της Ηλέκτρας. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Το οποίο ξεκίνησε καιρό. Καλά, είχαμε τα εμπόδια. Σωστά, απεντάχθηκε. Δυστυχώς εκεί υπήρξε ένα θέμα πολύ σοβαρό υγείας του εργολάβου. Ήταν ένα άτυχο έργο δηλαδή. Εν τούτοις βρισκόμαστε εδώ για να το ολοκληρώσουμε και να το αποδώσουμε ως πολιτιστικό πολυχώρο. Έχουμε σχεδιάσει την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτίωση προσβασιμότητας στο Ζουμπούλιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα η σκέψη μας είναι να αλλάξει χρήση όταν μετακινηθούν και σχολές χορού και να γίνει η νέα ενοποίηση
δημοτικής και λαϊκής πινακοθήκης, να έχουμε ένα κτίριο λοιπόν, ένα επισκέψιμο κτίριο στην καρδιά της πόλης. Παράλληλα, δημιουργούμε και την ψηφιακή δημοτική πινακοθήκη. Διασώζουμε δηλαδή πολλά έργα που βρίσκονταν στο υπόγειο, όταν κλειστά δεν τα βλέπει ο κόσμος, μπορεί να τα δει και να τα από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Έχουμε την αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου και από εκεί και πέρα έχουμε και δράσεις που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Έχουμε προβλέψει ένα κονδύλι 500.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα το τρέξουμε παράλληλα μαζί με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Και τέλος, έχουμε και τα προνοιακά. Mm-hmm. Έχουμε επίσης όμως και πολλές. Την ενίσχυση του πρασίνου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 17 στρέμματα, ένα μπαζωμένο χώρο στον Κορδία. Στην Δυτική Παραλία. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το χώρο, υπάρχει ένα δεν προγραμματικό. Είναι 49, να το διευκρινίσουμε, είναι 17, έτσι. Υπάρχει ένα συνολικότερο master plan. Έχουμε μια πρόταση για να κάνουμε μια διασύνδεση των εκβολών του Νέδοντα με τον Κορδία. Εκεί θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα πεζών, όπου θα μπορούν οι οικογένειες με παιδιά να απολαμβάνουν το παραλιακό αυτό μέτωπο που είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένο. Εκεί λοιπόν, δίπλα από αυτό, είναι ολιστικό το σχέδιό μας, δημιουργείται ένα καινούριο πάρκο αναψυχής, ξεμπαζώνεται αυτός ο χώρος, αρδεύεται, φυτεύεται. Και εκεί θα έχουμε ένα πάρκο αναψυχής για τα παιδιά και τους επισκέπτες. Η απλή ερώτηση που θα σας έκανε κάθε πολίτης και που θα σας κάνει κάθε πολίτης είναι πότε θα γίνουν αυτά. Ωραία. Ο χρονικός ορίζοντας στρατηγικής μας αναφέρεται στο 2021-2027, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τα έργα το Δεκέμβριο του 2029. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν έργα μέσα, έχουμε βάλει και πρόσθετα έργα. 11 εκατομμύρια ευρώ, 10.985.000 είναι η πρόσκληση της περιφέρειας. Έχουμε βάλει σύνολο 17 εκατομμύρια έργα. Γιατί αντιμετωπίζουμε το. Συνολικά. Και υπάρχουν και άλλα έργα που δεν τα βάλαμε, τα οποία τα κρατάμε γιατί θα βγουν εξειδικευμένες χρήσεις γι' αυτά. Ναι. Είναι το πρόγραμμα γέφυρα από τον Αντώνη Σκετρίτσης που έχουμε ενημέρωση την ελληνική κυβέρνηση θα τρέξει. Είναι ειδικά προγράμματα για την ηλεκτροκίνηση και είναι και προγράμματα τα οποία θα τρέξουν οι 6 κλιματικά ελληνικές πόλεις, αλλά και οι εξειδικευμένες ευρωπαϊκές δράσεις. Να σας πω και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm. γιατί ένα πολύ καθημερινό πρόβλημα, ίσως από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας μας, είναι η στάθμευση και η κίνηση μέσα στην πόλη. Υπάρχει μια έξυπνη ιδέα του Δημάρχου που θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα σταθμό park and ride, ένα σταθμό μεταπιβέβασης στη νέα είσοδο, όπου οι επισκέπτες θα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και θα κινούνται με δωρεάν κυλιόμενα δρομολόγια από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία του Δήμου μέσα στην πόλη. Μακάρι να πάρουν όλα αυτά γρήγορα, εγώ να πω έτσι, ανάδραση και να έχουμε μια βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά.